που διοργανώνει το πιο γάλλο του Πασόκ μαζί με την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Αστείου. Έχουμε την τιμή να έχουμε απόψε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον σύντροφο τον Τζαφτάρη τον Θανάση. Επιλέξαμε την πόλη της Ιππίας επειδή έχει τελειώσει η πρώτη Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών και θα μπορέσουμε απόψε να κάνουμε μια καλύτερη συζήτηση, μια ουσιαστική σε περιεχόμενο, να μας ενημερώσει καλύτερα ο σύντροφος Υπουργός πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με την χρησιμότητα των εκλογών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ευρωεκλογών για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και θα πιάσει κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο του, θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Απαλύνουν το έργο και τα περισσότερα από τα είναι. Επομένως, θα είμαι και εγώ σύντομα. Ειλικρινά, αφού σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του Βαγγέλη, του Βενιζέλου, θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ τους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη στον πρώτο γύρο και τα κατάφεραν, ειδικά οι άνθρωποι της Ιππίας. Αυτό δείχνει, Μιχάλη, ότι οι ψυχές δύσκολα αφήνουν το σώμα μας. Μπορεί κάποια στιγμή να φτερουγήσουν, αλλά θα ξανάρθουν στο σώμα μας. Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Για μένα είναι χαρά και τιμή να ξαναβρίσκουμε στην Κρήτη. Την Κρήτη για να τεκμηριώσουμε στην Ευρώπη, αυτό αποτελεί υπόβαθρο και για το μέλλον. Ότι προσέξτε, θα έχουμε αλλαγές στα παραγωγικά μας συστήματα ως αποτέλεσμα αυτών των κλιματικών αλλαγών και καλούμε την Ευρώπη να τα υποστηρίξει. Αυτό κάναμε και με την ακαρπία, γι' αυτό και καταφέραμε τόσο γρήγορα και θέλω να πιστεύω ότι και η έγκριση θα γίνει γρηγορότερα. Εγώ δεσμεύομαι ότι οι γεωργοί θα αποζημιωθούν σε μεγάλο ποσοστό, όχι στο 2015, αλλά μέσα στο 2014. Οι πόροι είναι διασφαλισμένοι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε στο 2015, αλλά θα δώσουμε τα περισσότερα χρήματα μέσα στο 2014. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ελαιοκαλλιέργεια. Γι' αυτό και στην περιοδία μου αυτή θα επισκεφτώ έναν πρωτοπόρο άνθρωπο εδώ στο νομό σας, μετά τον Άγιο Νικόλαο, που έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό ελαιοτριβείο πρότυπο, τον έχουμε βραβεύσει εμείς με το βραβείο Made in Greece. Αυτός δείχνει με το δικό του πρότυπο πλέον ότι ναι, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτής της ποιότητας.